Γεια σας παιδιά, είμαι η Κωνσταντίνα και από εδώ είναι η φίλη μου η Envy. Η Envy είναι ένα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη το οποίο κατασκευάστηκε από την ομάδα Coconut Robotics από τη Φλόρινα. Η κατασκευή αυτή έγινε στο πλαίσιο του τρίτου πανελλήνιου διαγωνισμού του Generation Next. Πες μας λοιπόν Envy, τι θα φτιάξουμε σήμερα? Φτιάξε το δικό σου βολτόμετρο με ένα Arduino για να ξέρεις ποιες μπαταρίες σου είναι φορτισμένες και ποιες πρέπει να πάνε στην ανακύκλωση. Ωραία λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτή τη φορά επομένως θα δούμε το Arduino αλλιώς. Συνήθως χρησιμοποιούμε το Arduino μαζί με αισθητήρες έτσι ώστε να παίρνουμε κάποιες τιμές και να κάνουμε κάτι. Όπως για παράδειγμα να ανάβουμε φώτα, να κινούμε κάποιο μοτεράκι και πολλά άλλα. Αυτή τη φορά όμως θα χρησιμοποιήσουμε το Arduino ως βολτόμετρο. Ναι, καλά ακούσατε. Με τη βοήθεια του Arduino θα μετρήσουμε την τάση σε μπαταρίες. Πάμε λοιπόν. Πριν ξεκινήσουμε, ας μιλήσουμε λίγο για το βολτόμετρο. Το βολτόμετρο είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται ευρέως για τη μέτρηση της ηλεκτρικής τάσης σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Την τάση μπορείτε να τη σκεφτείτε σαν τη φόρα που έχει το κύκλωμα, λόγω της πηγής που διαθέτει για να κινεί το ρεύμα. Εκτός από το κυρίως όργανο, είναι απαραίτητοι δύο ακροδέκτες που συνδέονται στα σημεία του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων θέλουμε να μετρήσουμε την τάση. Τώρα που μάθαμε περισσότερα πράγματα για το βολτόμετρο, θα φτιάξουμε το δικό μας. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο ένα Arduino και δύο καλώδια, έτσι ώστε να μετρήσουμε την τάση σε μπαταρίες. Προσοχή όμως, αυτές πρέπει να έχουν μέγιστη τάση τα 5V για να μπορούμε να κάνουμε τη μέτρηση και να μην κάψουμε την πλακέτα του Arduino. Το Arduino είναι μια χαμηλού κόστους εύχρηστη πλατφόρμα ανάπτυξης έργων ηλεκτρονικής, αυτοματισμού και ρομποτικής που χρησιμοποιείται ευρέως για εκπαιδευτικούς σκοπούς αλλά και στη δημιουργία πρωτότυπων κατασκευών. Το χαμηλό κόστος του και η ευκολία χρήσης επιτρέπει σε μαθητές και χρήστες με πολύ μικρή εμπειρία να δημιουργήσουν τις δικές τους πειραματικές διατάξεις. Μπορείτε να το βρείτε σε μαγαζιά με ηλεκτρονικά είδη και είδη ρομποτικής. Για την κατασκευή μας θα χρειαστούμε ένα Arduino με το καλώδιό του, διάφορες μπαταρίες μέχρι 5V, δύο καλώδια και έναν υπολογιστή. Αρχικά συνδέουμε το Arduino στον υπολογιστή και του περνάμε τον κώδικα που θα βρείτε στον οδηγό της δραστηριότητας. Για να το κάνουμε αυτό, επιλέγουμε από τα tools το board το Arduino που έχουμε εμείς και τη θύρα port που έχουμε συνδέσει το Arduino. Τοποθετούμε τον κώδικα στο σχετικό παράθυρο, πατάμε verify και στη συνέχεια upload. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον οδηγό της δραστηριότητας. Μετράμε την τάση από το αναλογικό πιν 0, επομένως το κόκκινο καλώδιο, δηλαδή το θετικό, το συνδέουμε στο θετικό πόλο της μπαταρίας, ενώ τον αρνητικό πόλο στο ground, δηλαδή στη γείωση του Arduino. Όπως βλέπουμε τώρα από τον κώδικα με την εντολή Serial Print LN στο πρόγραμμα του Arduino, αν ανοίξουμε το Serial Monitor ή αλλιώς τη σηριακή οθόνη, θα αποτυπώνονται οι τιμές της τάσης σε κάθε τη διάταξη λόγω του LN στην εντολή Serial Print LN. Πάμε λοιπόν να μετρήσουμε την τάση σε μερικές μπαταρίες. Προσέξτε να μην δοκιμάσετε μπαταρίες μεγαλύτερες από 5V γιατί είναι πολύ πιθανό να κάψετε το Arduino. Και νομίζω δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Έτσι δεν είναι παιδιά? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτήν εδώ την μπαταρία. Βάζουμε το κόκκινο καλώδιο στο θετικό πόλο και το άλλο στον αρνητικό. Και όπως φαίνεται αυτή η μπαταρία είναι άδεια γιατί η ένδειξη που μας δίνει είναι 0. Ας δούμε την επόμενη, θα βάλουμε κλασικά το κόκκινο καλώδιο στον θετικό πόλο και το γκρι στον αρνητικό. Αυτή από ό,τι φαίνεται είναι γεμάτη. Ας τσεκάρουμε και αυτή. Και αυτή είναι στο 1,20, είναι σχεδόν γεμάτη. Αυτές που έχουν χαμηλή τάση δεν θα μπορούν να κινήσουν το ρεύμα σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα πρέπει να πάνε στην ανακύκλωση. Εντάξει, μην δω καμιά μπαταρία στα σκουπίδια και όχι στην ανακύκλωση γιατί βαρεθήκατε να βρείτε έναν κάβο ανακύκλωσης μπαταριών. Να θυμάστε πως τέτοιες κινήσεις όπως η ανακύκλωση είναι πολύτιμες για τον πλανήτη μας. Σήμερα είδαμε πως μπορούμε με ένα Arduino να φτιάξουμε το δικό μας βολτόμετρο για να μετράμε την τάση στις μπαταρίες που χρησιμοποιούμε. Έτσι λοιπόν, όταν μια συσκευή που δέχεται μπαταρίες δεν λειτουργεί, μπορούμε να καταλάβουμε αμέσως αν οι μπαταρίες πρέπει να αλλάχθουν και να πάνε στην ανακύκλωση. Καλές μετρήσεις σε όλους λοιπόν!